Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Με διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πριν από περίπου μία ώρα τη συμφωνία με τον Σκοπιανό ομολογό του για το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε διπλωματική νίκη τη συμφωνία με τα Σκόπια και ανέλησε τα στοιχεία της, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία μεγάλη ιστορική ευκαιρία για τους δύο λαούς. Του γειτονικού ομόσποδου κράτους της Ιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικειοποίηση της βαριάς πολιτισμικής κληρονομιάς της ελληνικής Μακεδονίας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι προκειμένου να αποκατασταθούν σχέσεις επικοδομητικής συνεργασίας και ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας και προκειμένου η Ελλάδα όχι μόνο να δεχθεί αλλά και να πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων μας, οι τελευταίοι συμφώνησαν να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία για όλες τις χρήσεις και έναντι όλων. Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η αλλαγή του ονόματος θα υλοποιηθεί τόσο σε ό,τι αφορά τις διεθνείς και διμερείς τους σχέσεις, όσο όμως και στο εσωτερικό. Με δύο λόγια, το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes, έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι γείτονές μας ανέλαβαν την υποχρέωση να αναθεωρήσουν σχετικά το Σύνταγμά τους. Με τον τρόπο αυτό και υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συμφωνία, οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Έτσι, επιτυγχάνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ελληνικής Μακεδονίας και των βόρειων γειτόνων μας και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή συνταγματική τους ονομασία. Την ίδια στιγμή, και ίσως αυτό να έχει τη μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα και αξία για την Ελλάδα, στη συμφωνία που καταλήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι βόρειοι γειτονές μας δεν έχουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Ο όρος Μακεδόνας της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, διαχωρίζεται ρητά και κατηγορηματικά από τον όρο Μακεδόνας όπως τον χρησιμοποιούν και στη βάση του οποίου αυτοπροσδιορίζονται οι πολίτες της γειτονικής μας χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Συμφωνία αναγνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1977 για την καταγραφή της γλώσσας των γειτόνων μας ως μακεδονικής γλώσσας, με την πρόσθετη όμως και σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οικογένεια των νότιο-σλαβικών γλωσσών. Γεγονός που, όπως ρητά αναγνωρίζεται, την διαχωρίζει απολύτως από την ελληνομακεδονική γλωσσική κληρονομιά και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η Συμφωνία επίσης προβλέπει ότι η υπηκότητα που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν θα είναι Μακεδόνα σκέτο, όπως μέχρι σήμερα, αλλά Μακεδόνας πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκότητα των γειτόνων πολιτών ως πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά πέραν αυτών, μεγάλη σημασία έχει και το γεγονός ότι συμφωνήσαμε οι γείτονές μας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να αναλάβουν την υποχρέωση να αφαιρέσουν από το Σύνταγμά τους οποιαδήποτε αναφορά θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αλυτρωτική. Συγκεκριμένα, απαλήφονται οι αναφορές σε μακεδονική μειονότητα καθώς και στην ανάγκη προστασίας της.
αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων με απάλληψη των προβληματικών σημερινών αναφορών. Και τέλος, αφαιρούνται οποιασδήποτε έστω και έμεσα ιστορικές αλληδροτικές αναφορές από το προήμιο του συντάγματός τους. Με τον κύριο Ζάεφ καταλήξαμε επίσης και σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή, κύρωση και θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Η συμφωνία, αφού υπογραφεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών, θα πρέπει να κυρωθεί από την Βουλή των Γειτόνων μας. Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα υποστηρίξει απόφαση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και ταυτόχρονα θα υποστηρίξει την αποστολή πρόσκλησης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για την ένταξή της στον οργανισμό. Και οι δύο αυτές προσκλήσεις θα τελούν υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συνταγματικής αναθεώρησης που κατοχυρώνει τη χρήση του ονόματος έναντι όλων. Με απλά λόγια, εφόσον η συνταγματική αναθεώρηση δεν ευδοκιμήσει, τότε αυτοδικαίως ακυρώνεται η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και δεν εκκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, τέλος, θα κυρώσει την μεταξύ μας σύμβαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θέτοντάς την σε ισχύ, καθώς και το πρωτόκολλο ένταξης των γειτόνων μας στο ΝΑΤΟ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης στη γειτονική χώρα. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα μας διασφαλίζει πλήρως και απόλυτα τα συμφέροντά της και δεν απεμπολεί το σχετικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα. Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία που αφορά όχι μόνο το έθνος μας, αλλά συνολικότερα την περιοχή μας. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια και για τους λαούς μας. Κλείνει οριστικά μια διένεξη που υπονόμευσε τον κοινό βηματισμό και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον. Ένα παράθυρο αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας, ευημερίας και συνανάπτυξης μεταξύ των λαών μας. Με τη συμφωνία αυτή, η πατρίδα μας εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και ως πραγματικός πυλώνας σταθερότητας σε μια βαθιά πληγωμένη περιοχή. Σε μια περίοδο που χώρες γύρω μας βυθίζονται στον εαυτό τους, χτυπημένες από το μικρόβιο του εθνικισμού, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και πάλι στα Βαλκάνια ως η χώρα που ανοίγει δρόμους για την ειρηνική επίλυση διαφορών και την δημιουργική συνύπαρξη των λαών. Και είμαι βαθιά περήφανος γι' αυτό. Και πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εσωτερικούς υπολογισμούς, σήμερα πιστεύω μπορούμε όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες να είμαστε περήφανοι. Όχι μόνο για την ιστορία και την πολιτισμική μας κληρονομιά που με τη συμφωνία κατοχυρώνουμε. Όχι μόνο για το εθνικό μας παρελθόν, αλλά και για το παρόν και το μέλλον μας. Το μέλλον μιας ισχυρής Ελλάδας, φάρου πολιτισμού, ιστορίας, αλλά και αξιών. Μιας Ελλάδας πυλώνα σταθερότητα στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε και σήμερα κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να ενημερώσει τον Προκόπη Παυλόπουλο για την επίτευξη συμφωνίας αλλά και για το περιεχόμενό της. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση στη Βουλή για το θέμα. Όπως έγινε γνωστό, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Προκόπη Παυλόπουλο μετά από αίτημα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πριν λίγο, ο Μάθιου Νίμιτς χαιρέτησε με θερμά λόγια τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ αντίστοιχο διάγγελμα προς το λαό των Σκοπίων απευθύνε ταυτόχρονα και ο Ζόραν Ζάεφ. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός μπήκε στο Προεδρικό Μέγαρο για να ανακοινώσει στον Προκόπη Παυλόπουλο τη συμφωνία με τα Σκόπια μετά το τηλεφώνημα του Ζόραν Ζάεφ. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία, θα έλεγα και γι' αυτό είμαι χαρούμενος, διότι έχουμε μια καλή συμφωνία. Δηλαδή έχουμε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, έργα όμνες, τόσο δηλαδή στο εξωτερικό και στις διεθνείς σχέσεις και στις διμερείς σχέσεις της γειτονικής χώρας, όσο και στο εσωτερικό, πράγμα που σημαίνει ότι η ίδια συμφωνία προβλέπει ότι οι γείτονές μας αναλαμβάνουν την υποχρέωση συνταγματικής αναθεώρησης για να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία. Με αυτή τη συμφωνία διασφαλίζεται, κατοχυρώνεται κάτι πολύ σημαντικό για μας. Η ιστορική κληρονομιά, η πολιτισμική παρακαταθήκη της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Θα τεθεί σε ισχύ από τη δική μας τη πλευρά. Θα κυρωθεί δηλαδή στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφότου η άλλη πλευρά εκπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις, και βασική προϋπόθεση, όπως σας είπα, είναι η συνταγματική αναθεώρηση, κάτι το οποίο προφανώς και κατοχυρώνει τις θέσεις και τις προϋποθέσεις που έχουμε βάλει. Όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν μόνο μια παραβίαση, ξέρετε, βασικών αρχών που αφορούν το διεθνές δίκαιο, το να διεκδικείς την κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας, του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, αλλά οδηγούσε σε μια γελιοποίηση πραγματικά και τους ηγέτες αυτού του κράτους, την οποία εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε καλή γειτονία, και καλή γειτονία ξεκινάει από το σεβασμό της ιστορίας και του διεθνούς δικαίου. Η ονομασία του γειτονικού κράτους είναι το Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή Βόρεια Μακεδονία. Αναγνωρίζεται μακεδονική γλώσσα με τη σημείωση ότι η Βόρεια Μακεδονία αναγνωρίζει, στο πλαίσιο της συμφωνίας, πως η γλώσσα αυτή είναι σλαβικής προέλευσης, ενώ σε σχέση με την εθνικότητα ισχύει ο όρος Macedonian Citizen. Με τη ρητή αναφορά ότι ο λαός αυτής της χώρας δεν σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αμέσως μετά, ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε πριν από λίγο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας του ζήτησε να του στείλει άμεσα ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας, δεδομένου ότι οι βασικές παράμετροι έχουν γίνει ήδη γνωστές μέσω διαρροών ή και δηλώσεων των κυρίων Κοντζιά, Ζάεφ και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός είπε πως η συμφωνία θα κυρωθεί στην Ελληνική Βουλή, αφότου η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εκπληρώσει την προϋπόθεση της συνταγματικής αναθεώρησης και προανήγγειλε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου μετά την ψήφιση των προαπαιτουμένων να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για το θέμα. Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Τσίπρα και Ζάεφ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο στις Πρέσπες. Τη συμφωνία ανακοίνωσε στο διάγγελμά του και ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Ο Ζόραν Ζάεφ μίλησε για ιστορική λύση, όπως την χαρακτήρισε, που διαφυλάττει, όπως είπε, τη μακεδονική εθνική και πολιτιστική ταυτότητα. Ο Πρωθυπουργός της Φύρων σημείωσε ότι η συμφωνία εγγυάται την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλεσε την αντιπολίτευση να τη στηρίξει. Έντονη ήταν η κινητικότητα από το πρωί, εν αναμονή του δεύτερου τηλεφωνήματος ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει από νωρίς συνάντηση με τον Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ ο Πάνος Καμένος ξεκαθάριζε ότι το κόμμα του δεν συμφωνεί και ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα στο εσωτερικό των ανεξαρτήτων Ελλήνων ότι όποιος ακολουθήσει διαφορετική γραμμή τίθεται αυτόματα εκτός κόμματος. Ναι, επίθεση κατά του Ζόραν Ζάεφ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας Γιώργη Ιβάνοφ, αφήνοντας ξεκάθαρες εχμές εναντίον του Σκοπιανού Πρωθυπουργού ότι διαπραγματεύεται ανεύθυνα, λέγοντας πως δεν μπορούν τόσο σημαντικά θέματα να λυθούν μέσω τηλεφώνου.
Οι εξέλιξεις στο Σκοπιανό ήταν καταιγιστικές από νωρίς το πρωί, εν αναμονή της τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα είχαν εκ νέου οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Φύρομ για το εάν θα υπάρξει συμφωνία στο Σκοπιανό ή η υπόθεση θα καταλήξει σε ναυάγιο. Κυβερνητικά στελέχη καλλιεργούσαν κλίμα αισιοδοξίας, με την αντιπολίτευση να βρίσκεται εν αναμονή των εξελίξεων και να περιμένει στη γωνία για να τοποθετηθεί απέναντι στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Στις 10 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στην Προεδρία της Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά από τον Προκόπη Παυλόπουλο συνάντηση εντός της ημέρας. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι, και λέω εκτίμηση για το λόγο ότι και η Φυρόμ χρειάζεται τις δικές της διαδικασίες. Εκτιμώ, κύριε Φελέκη, ότι έχετε δίκιο, θα είναι Οκτώβρης, Νοέμβρης, εκεί. Συμφωνούν ότι οι γείτονές μας μιλάνε την μακεδονική γλώσσα και έχουν μακεδονική ταυτότητα. Δεν μιλάμε καν για κάτι σύνθετο, μιλάμε σε αυτό το πεδίο για μια υποχώρηση η οποία από μας προφανώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και γι' αυτό το λόγο θα βρεθούμε απέναντι στη συμφωνία. Μία ώρα αργότερα στα γραφεία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο Πάνος Καμένος δεχόταν ερωτήσεις για να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Ο κυβερνητικός εταίρος εξέφραζε την εκτίμηση ότι η συμφωνία για το Σκοπιανό με τους όρους που εμπεριέχει δεν θα γίνει αποδεκτή σε δημοψήφισμα ή ψηφοφορία από τη Βουλή των Σκοπίων και έστελνε νέο μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του ότι όποιος ψηφίσει τη συμφωνία θα φύγει από τους ΑΝΕΛ. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς δεν την ψηφίζουμε. Ό,τι και αν περιέχει, από τη στιγμή που θα υπάρχει το όνομα Μακεδονία και όρος Μακεδονία μέσα. Εάν η Νέα Δημοκρατία θέλει δημοσίως να πάρει θέση, οφείλει να πάρει θέση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θέλω να σας πω ακόμα άλλα δύο πράγματα. Είμαστε σε μια φάση πλέον της διακυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο. Άρα μιλάμε ότι μπορεί να πάμε και μετά τις εκλογές. Στη διαδικασία της πιθανής κύρωσης, σε περίπτωση που γίνουν όλα αυτά τα οποία προείπαμε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εάν ο κύριος Δημήτρης Καμένος και ο κύριος Πάνος Καμένος θεωρούν ότι αυτή είναι μια μεγάλη και επώδυνη εθνική ήττα, δηλαδή αν θεωρούν ότι η κυβέρνησή τους, την οποία στηρίζουν δια της ψήφου τους, πηγαίνει και οδηγεί τη χώρα σε εθνική ήττα, τότε το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ρίξουν την κυβέρνηση. Μάλιστα. Εάν δεν ρίχνουν την κυβέρνηση και άρα τις επιτρέπουν να οδηγεί την Ελλάδα σε αυτή την εθνική ήττα, είναι απλοί ψεύτες και υποκριτές. Είναι λόγος για να χωρίσετε, κύριε Καμένε, το Σκοπιανό? Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στη λίστα κάποιων λόγων. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να είναι μέσα στη λίστα, διότι για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τα ζητήματα πέραν της ουσίας, τα θέματα του αλυτρωτισμού και της μη παραβίας στο σύνολο δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν. Θα προτείνατε στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας να παραιτηθεί εξ αφορμής αυτής της συμφωνίας? Βεβαίως να παραιτηθεί, διότι είναι μείζον το θέμα. Πρέπει να βρεθεί λύση, αυτό λέω. Και σας λέω ευθέως ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Και ήμουν αδιάφοροι και η βουλευτική έδρα και όλα αυτά. Μπορεί να δεσμεύεται μια χώρα με μόνη την υπογραφή της, μπορεί να πρέπει να ανταλλαγούν έγγραφα, μπορεί να πρέπει να μεσολαβήσει επικύρωση. Λέμε σε όλους αυτούς που θέλουν, έχουν προαποφασίσει, ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Ελπίζω ότι σήμερα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάτι θετικό στον κόσμο, έσπευσε να ενημερώσει τους δημοσιογράφους της χώρας του ο Ζόραν Ζάεφ, προσθέτοντας ότι ανέμενε τη νέα επικοινωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα για να κλείσουν όλες τις εκκρεμότητες και να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της ονομασίας. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Γιώργη Ιβάνοφ, ισχυριζόμενος ότι τόσο σημαντικά ζητήματα όπως το έργα Όμνες δεν μπορούν να λυθούν μέσω τηλεφώνου. Горна, Нова, Вардарска, многу имења беа во опција, ги знаете, предлозите на Нимиц. Јас би почекал до самиот крај да соопштам, заради тоа што, навистина, ние договор се уште немаме. Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό δεν μπορεί να λυθεί τηλεφωνικά και δεν είναι δυνατό να το χειριστεί κάποιος ως προσωπική συμφωνία μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky, τον Γιάννη Τρίρη και τον Νίκο Χιδίρογλου, σε μια μέρα εξαιρετικά φορτισμένη, διότι, αγαπητέ Γιάννη Τρίρη, έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις σε ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει δημιουργήσει και πολιτικά παράγωγα κατά καιρούς. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πανηγυρίζει μια συμφωνία
την οποία δεν αποδέχεται η αντιπολίτευση. Σε λίγο ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι on camera στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Και βέβαια είμαστε εν αναμονή να δούμε ποια είναι αυτή η συμφωνία πέρα από την περιγραφή του Πρωθυπουργού, διότι σωστά, όλοι καλά γνωρίζουμε ότι ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ένα τέτοιο μείζον θέμα δεν μπορεί να μην έχει πολλές γκρίζες ζώνες. Έχουμε μια συμφωνία μεταξύ δύο πρωθυπουργών. Να το πούμε αυτό αρχικά έτσι. Ναι. Δεν έχουμε μία συμφωνία υπογεγραμμένη. Επί της ουσίας έχουμε έναν δεν έχουμε επικυρώσεις. Ακριβώς. Έχουμε έναν αραβόνα, να το πω έτσι. Ένα σύμφωνο ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένη συμφωνία. Γιάννη μου, ακόμα τελεί από την αναβλητική αίρεση των εγκρίσεων. Βεβαίως. Αυτό είναι σαφέστατο. Μισό λεπτό. Να τα λέμε. Ναι. Να τα διευκρινίζουμε. Και να τα πω ένα-ένα, δεν θα μακρηγορήσω, αλλά να τα εξηγήσω. Να το εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε μία συμφωνία και μάλιστα ακόμα δεν την έχουμε δει και ολοκληρωμένη. Ξέρουμε μια διαρροή της, ένα non-paper κτλ. Που υπάρχει και βεβαίως ό,τι είπαν τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία η οποία από ό,τι φαίνεται είναι μια συμφωνία που θα πάει βήμα-βήμα-βήμα και μπορεί να τραβήξει μέχρι και 5 χρόνια, γιατί αυτό προβλέπεται από αυτά που γνωρίζουμε, ότι όλες οι αλλαγές και οι πλήρες τροποποιήσεις σε αυτά που έχουν καταγραφεί στο χαρτί αυτό θα ολοκληρωθούν σε βάθος μιας πενταετίας. Άρα δηλαδή, Γιάννη, τα Σκόπια θα κάνουν 5 χρόνια να μπουν στο ΝΑΤΟ? Ναι, υποτίθεται πως ναι, θα το πω αυτό. Τώρα τι συμβαίνει ακριβώς? Τι συμφωνήθηκε? Συμφωνήθηκε το Βόρεια Μακεδονία, το γνωρίζουμε και μάλιστα προφανώς μεταφρασμένο. Δεν είδα εγώ κάτι στη συμφωνία που να μιλάει για μετάφραστο. Mm-hmm. North Macedonia δηλαδή, και όχι Σερβένα Μακεδονία, Μακεδονία. Ναι, αυτό είναι πρώτο αρνητικό. Συμφωνήθηκε ένα... εγώ δεν θα το έβλεπα αυτό αρνητικό, θα σου εξηγήσω με ποιο σκεπτικό δεν θα το έβλεπα. Άλλα είναι τα αρνητικά. Συμφωνήθηκε λοιπόν το Βόρεια Μακεδονία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καθαρή συμφωνία. Το Βόρεια Μακεδονία είναι καλό. Γιατί εννοώ καλό? Καλό με τις υπάρχουσες συνθήκες. Όχι ιδιατά καλό. Ιδιατά καλό θα ήταν να μην υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Αλλά είναι σύνθετη ονομασία με γεογραφικό προσδιορισμό. Υποτίθεται ότι μπαίνει μέσα, κουμπώνει μέσα στην και ένα θέμα το οποίο προϋπόθεση που είχαμε βάλει. Το είχαμε αποδεχθεί όλοι. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις διαχρονικά σε βάθος 25 ετίας από το 1992 και ένθεν τον είχε αποδεδειγμένα αυτό, το είχαμε αποδεχθεί. Το θέμα μου, και αυτό είναι καλό γιατί είτε εμείς το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, στο εξωτερικό Μακεδόνες τους αποκαλούσαν. Προσέξτε όμως, εδώ είναι το μεγάλο σφάλμα μας, πιστεύω, σε αυτή τη συμφωνία. Είναι ότι αυτό τελικά δεν το λύνουμε. Γιατί επί της ουσίας οι Μακεδόνες θα λέγονται πλέον, παρά τη συνταγματική τους αναθεώρηση, πολίτες, μακεδονική υπηκότητα, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, μακεδονική υπηκότητα, και η γλώσσα θα λέγεται μακεδονική γλώσσα με μία υποσημείωση ότι αυτή σλαβική. Η γλώσσα έχει σλαβικές ρίζες. Άρα εγώ θεωρώ θετικό το Βόρεια Μακεδονία, γιατί πια ούτε αυτό το κράτος, κρατήδιο όπως θέλετε το λέμε, θα εμφανίζεται ως Μακεδονία πουθενά. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό θα περάσει. Θα είναι η Βόρεια Μακεδονία, αλλά αυτό το λεγόμενο έργα όμνες έχει πολλές γκρίζες ζώνες, όχι γκρίζες, μαύρες μάλλον ζώνες. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, να επιτείνει ακόμη και να τεινάξει στον αέρα μια τελική συμφωνία. Και τι εννοώ με αυτό, με πάρα πολύ απλά λόγια. Πρέπει πρώτον να περάσει από την Βουλή των Σκοπίων. Και να περάσει. Ας υποθέσουμε ότι περνάει. Πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου, που αυτό στα λόγια είναι το τέλος του χρόνου, ο ΖΑΕΦ έχει δεσμευθεί μέχρι το τέλος του 18 να κάνει δημοψήφισμα. Ας υποθέσουμε ότι και αυτό γίνεται, να πάει σε δημοψήφισμα. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο, πάρα πολύ πιθανό, έτσι αν μη τι άλλο 50-50 είναι η δικιά μου εκτίμηση, στην καλύτερη περίπτωση δεν περάσει στο δημοψήφισμα αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν περάσει, που είναι πάρα πολύ σοβαρή
η πιθανότητα, πρέπει να αρχίσουν άλλες διεργασίες. Πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές στα Σκόπια. Να είναι εκλογές δημοψηφισματικού χαρακτήρα, δηλαδή αυτός που θα κυβερνήσει το τι θα κάνει. Να συγκροτηθεί πάλι η κυβέρνηση στα Σκόπια. Να ξαναρχίσει η συμφωνία από την αρχή, να έχει φτάσει η ώρα των ελληνικών εκλογών, να γίνουν ελληνικές εκλογές, να έχουμε ή να μην έχουμε κυβέρνηση, καταλαβαίνετε σας λέω. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη και μακρά διαδρομή ακόμη να κυλήσει μέχρι να βρεθεί συμφωνία. Πάντως, Γιάννη, εγώ μέσα σε όλα αυτά που έβαλες θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι πού υπάρχει διασφάλιση του έργα όμνες όταν αναγνωρίζουμε μακεδονική ταυτότητα, γλώσσα και εθνότητα. Κάτι το οποίο υποτίθεται ότι θα διασφαλίζαμε ότι δεν θα υφίσταται. Και το δεύτερο είναι τι νόημα έχει όλος αυτός ο πεάνας ο πρωθυπουργικός και τα επινίκια ότι λύσαμε ένα πρόβλημα το οποίο τέλος πάντων σοβούσε και δημιουργούσε προβλήματα. Κολοκύθια με τη ρίγανη δημιουργούσε προβλήματα. Απλώς κάποιοι συνομιλούν με την ιστορία. Όταν ο δικός χάρτης που περιγράφεις είναι αυτός, με βάση το ρεπορτάζ που κάνεις, μένει να αποδειχτεί βεβαίως. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μένει να αποδειχθεί. Και τι κερδίζουμε αν την αχτεί για κάποια αιτία στον αέρα, όταν έχουμε ένα database, όπως λένε στη γλώσσα της διπλωματίας, που μας δεσμεύει για το επέκεινα. Αν αυτή η συμφωνία την αχτεί στον αέρα, ναι, είτε γιατί πέσει ο ΖΑΕΦ, είτε γιατί το δημοψήφισμα είναι αρνητικό, είτε γιατί στην Ελλάδα δεν θα περάσει. Γιατί υπάρχει, μιλήσαμε για το τι θα γίνει στα Σκόπια. Ναι. Να δούμε και ποιες είναι, βεβαίως, οι προοπτικές στο εσωτερικό. Βεβαίως. Ας το πάμε πάλι από την αρχή. Εγώ πιστεύω ότι το Βόρεια Μακεδονία είναι μία μέση λύση η οποία είναι κοινά αποδεκτή. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω, ωραία, μαζί σου. Το η αναγνώριση ταυτότητας, εθνότητας, γλώσσας είναι το μέγα πρόβλημα. Είναι η μαύρη ζώνη που είπες. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η μαύρη ζώνη του έργα όμνες, το οποίο κατά την άποψή μου δεν υφίσταται. Υπάρχει όμως και ένα άλλο. Είναι πράγμαση τώρα, βεβαίως, έτσι, όχι στους, ναι, ναι, λεκτικούς χαρακτηρισμούς. Μα το λέμε, είναι μακεδονική γλώσσα. Τελείως. Με υποσημείωση σλαβική ρίζα. Εντάξει. Όπως είναι Μακεδόνες με ηθαγένεια πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Το ερώτημα, εγώ τα λέω επακριβώς. Και μπαίνει το ερώτημα, αγαπητέ Γιάννη, εδώ, πως ένα κράτος επιβάλλει να αναγνωρίζεται ως έθνος με παρουσία 70 ετών, όταν ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 243 χρόνια ιστορίας, ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Citizens of USA δεν μιλούν, δεν τολμούν να μιλήσουν για έθνος. Λοιπόν, υπάρχει το Αμερικανικό έθνος. Εντάξει, υπάρχει φραστικά, αλλά δεν υπάρχει ως προς, ναι, ως προς την απόδοση του πώς χαρακτηρίζονται οι πολίτες. Σε αυτή, έτσι, την υποτιθέμενη πρωταρχική, το σχέδιο μάλλον, το τελικό σχέδιο συμφωνίας, αλλά όχι ψηφισμένη, όχι εγκεκριμένη. Σε αυτό το σχέδιο λοιπόν, το τελικό σχέδιο συμφωνίας, υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Το αρνητικό, το είπαμε, το μεγάλο είναι ότι δεν διασφαλίζεται το έργα όμνες και όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Mm-hmm. Το θετικό είναι ότι δίνεται μια λύση στο όνομα έργα όμνες. Αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε. Όπως δίνεται και μία λύση με την απαλληφή αλυτρωτικών διατάξεων από το Σύνταγμά τους, το οποίο το αποδέχονται. Στη διεργασία η Ελλάδα έχει και ένα άλλο ατού. Σε κάθε φορά που κάτι δεν θα ισχύει, έτσι, θα μπορεί να κολλεί, να παρακολλεί την εξέλιξη της ενταξιακής διεργασίας, τόσο για το ΝΑΤΟ όσο και για την Ευρωπαϊκή. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό που μας καίει δεν είναι η προενταξιακή πορεία των Σκοπίων, η απελευθέρωση δηλαδή για την Ευρώπη, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι διαδικασίες της ευρωπαϊκής διεύρυνσης είναι πάρα πολύ αργές. Mm. Αν και θα έχουν ωφέλη, δεδομένου ότι θα μπουν στην προενταξιακή φάση στη χρηματοδότηση, ακριβώς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτό ενδεχομένως να βοηθήσει την πολυσυζητημένη ενίσχυση ενός αδύναμου κρίκου των Βαλκανίων. Όμως το ζήτημα του ΝΑΤΟ είναι κορυφαίο, είναι φλέγον. Το έλυσε σήμερα η Δήμος Στόλτεμπεργκ. Εάν πάρουν την Άγουσα
με την απελευθέρωση από την Ελλάδα, με την επιστολή που θα στείλει η ελληνική κυβέρνηση, με την άρση των επιφυλάξεων τους, δεν μπορείς να τους γυρίσεις πίσω. Μπορείς. Υπάρχει σημερινή δήλωση πριν από λίγο, έγινε πριν αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, είπε ότι χαιρετίζουμε τη συμφωνία, τις προσπάθειες των δύο πρωθυπουργών κτλ. Όλα αυτά τα λόγια που πρέπει να πει. Και ευχόμαστε τα Σκόπια να μπουν στο μονοπάτι. Στο μονοπάτι που οδηγεί στην Ατλαντική Συμφωνία, στην Ατλαντική Συμμαχία, έτσι, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της προαναφερθής της συμφωνίας. Μένει αυτό να το δούμε. Όχι, το έχει δηλώσει, είναι δήλωση πριν από λίγο. Καίγονται και οι Αμερικάνοι γι' αυτό. Και ένα, και ένα τελευταίο... Όχι, εντάξει, σας μιλήσω. Ο Νίκος θα έρθει λοιπόν, η στιγμή. Λοιπόν, Νίκο, υπάρχει καθετοποιημένη αντίδραση, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο, και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα και επικρίνει με δρυμύτητα αυτή την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κύριο Τσίπρα του ζήτησε να του στείλει τη συμφωνία έτσι ώστε να μπορέσουν να τη μελετήσουν και να τοποθετηθούν και στα σημεία. Προς το παρόν και στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση, τοποθετούνται επί των ανακοινωθέντων από τον κύριο Τσίπρα στο διάγγελμά του. Πάντως υπάρχει μια πρώτη αρνητική τοποθέτηση, η οποία έχει να κάνει, Λίνα Κλήτη, με το προφανές. Ότι από τη στιγμή που αναγνωρίζεις όνομα και εθνότητα και ουσιαστικά τους δίνεις και το μείζον της γλώσσας, έτσι είναι πολύ σημαντικό, γιατί έθνος χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει. Έτσι, από εκεί και πέρα ανοίγεις τον ασκό του αιώλου. Δηλαδή αυτά τα οποία προσπαθούσαμε δεκαετίες τώρα να αποφύγουμε και τα οποία μπορούν να νομιμοποιηθούν παρά την αναγνώριση των Σκοπίων από αριθμό κρατών μόνο με την ελληνική υπογραφή, η ελληνική κυβέρνηση εν έτη 2018 στην ουσία κάνει πίσω από πάγιες ελληνικές αντιρρήσεις και ουσιαστικά χορηγεί αυτά τα πράγματα στους Σκοπιανούς, δίνοντάς τους υπόσταση και ανοίγοντας βέβαια με μια προσπάθεια για δίθεν επίλυση του θέματος τον ασκό του αιώλου. Και λέω γιατί, όταν αναγνωρίζει εθνότητα, ποιος απαγορεύει αύριο στους Σκοπιανούς, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ, αύριο να γύρουν μειονοτικά θέματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μα εμείς δεν αναγνωρίζαμε ποτέ εθνότητα. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα όλες οι επικρίσεις που άσκησαν Έλληνες, ιστορικοί και ιστοριογράφοι κατά της πέμπτης ολομέλειας του ΚΚΕ, αλλά και κακών θέσεων που είχε πάρει η αριστερά στο παρελθόν και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτά τα θέματα, ήταν ακριβώς εκεί. Και μάλιστα διαβάζοντας πρόσφατα τα απομνημονεύματα Τσέλης Παπά, η Έλλη Παπά, που είναι η ζωντανή ιστορία της αριστεράς, στυλιτεύει την πέμπτη ολομέλεια του ΚΚΕ, από την οποία βέβαια προήλθε και δημιουργήθηκε το πρόβλημα και εμπολίσει και αυτό το τεχνητό κρατήδιο που έχουμε σήμερα στα βόρεια σύνορά μας. Θα ήθελα να πω το εξής, Λίνα Κλήτη, εδώ πέρα, το οποίο είναι κάτι το οποίο συζητούσα και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρόσφατα, επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ του κόμματος. Τις εθνικές γραμμές διαχρονικά τις χαράζει ο λαός. Δεν τις χαράζουν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Αυτή είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Και αυτό που λέει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και το κατανοεί ο κ. Μητσοτάκης πάρα πολύ καλά, ασχέτως των δικών του τοποθετήσεων σε επιμέρους ζητήματα, είναι το εξής. Ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπούμε στη λογική μιας λύσης σε εισαγωγικά, η οποία στρέφεται ενάντια στις επιθυμίες του ελληνικού λαού. Είναι πολύ αυτό βασικό. Το είπε αυτό στην Πολιτική Επιτροπή και το επαναλαμβάνει και στη σημερινή του δήλωση, την οποία επαναλαμβάνω, ακριβώς, θα ακούσουμε σε λίγο. Δεν θα διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τους Σκοπιανούς. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μου είπε χθες κορυφαίος Έλληνας ιστορικός. Ότι όσες φορές η Αθήνα σε τέτοια ζητήματα, γιατί αυτό είναι άλλο ένα μείζον ζήτημα εθνικό, σε μια σειρά μείζωνο ζητημάτων, βέβαια άλλου βεληνικού, δηλαδή όπως είναι το Κυπριακό. Όσες φορές η Αθήνα έβαλε νερό στο κρασί της, παραδείγματος χάρη ο αγώνας της ΕΟΚΑ που έγινε για την Ένωση και μετά προκρίθηκε ανεξαρτησία, αυτό οδήγησε σε εθνικές καταστροφές. Υπάρχουν εδώ συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι το θέμα της ταυτότητας, το θέμα της γλώσσας και το θέμα του ονόματος. Στη Νέα Δημοκρατία μένουν με την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στείνει ένα επικοινωνιακό πανηγύρι και ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για ένα και μόνο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να κερδίσει την εύνοια του διεθνούς παράγοντα και να κερδίσει χρόνο στην εξουσία. Μετά, είναι το μείζον θέμα του έργα όμνες, το οποίο συζητήσατε ήδη επιγραμματικά, αλλά το συζητήσατε πριν από λίγα λεπτά, σας άκουσα με προσοχή. Ποιο έργα όμνες? Αν αύριο επικρατήσει η ονομασία, γίνει η διαδικασία που πολύ σωστά μας περιέγραψε ο το συνάδελφος και φτάσουμε στην πραγμάτωση αυτής της διαδικασίας. Λέμε αν, είναι υποθετικό το ερώτημα. Δηλαδή, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι όσοι αναφέρονται στα Σκόπια σήμερα, στην σημερινή Φύρομ, θα λένε Βόρεια Μακεδονία ή θα λένε κάτι άλλο.
Έτσι, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή και κλείνω με αυτό, Λίνα, για να μην μακρηγορώ, γιατί έχουμε και άλλα πολύ τεχνικά θέματα να συζητήσουμε πάνω επί της συμφωνίας η οποία προδιαγράφεται στο ορίζοντα, είναι ότι δεν εξασφαλίζεται με την, ουσιαστικά με την υιοθέτηση του ονόματος αυτό που δεν θέλαμε, παρά το όσα έχουν υποθεί για σύνθετη ονομασία στο παρελθόν, το όνομα Μακεδονία, ότι δεν εξασφαλίζεται έτσι η προστασία της ιστορικής μας κληρονομιάς. Ξεκάθαρα πράγματα. Το όνομα θα ακούγεται. Και δεν θα ακούγονται υποσημειώσεις, Λίνα Κλήτου. Είναι καθαρά αλλά πρακτικό είναι ζήτημα αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα τελευταίο σχόλιο. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για ευκαιρία, για διένεξη. Τι εννοεί με διένεξη? Σήμερα κάποιος περνάει τα Σκόπια, πηγαίνει εκεί, υπάρχουν 20.000 Σκοπιανοί οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις, υπάρχουν χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Καλά, εντάξει, οποίες... φιλοτεχνήθηκε τώρα ένα αφήγημα. Δηλαδή, ακριβώς, έχουμε ένα αφήγημα δίθεν φορτισμένο. Το οποίο να... δεν υπάρχει. Όπως επίσης σήμερα, από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, καταλάβαμε ποια ήταν και η επικοινωνιακή τακτική που είχε επιλεγεί από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτή που ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Κοντζή. Να λιδωρεί με την επίκριση εγγράφων, drafts κλπ. Τα οποία στη διπλωματία χρησιμοποιούνται από προηγούμενες μη καταλήξεις συμφωνιών υποτιθέμενων, έτσι ώστε να επικαλεστούν το επιχείρημα ότι είχε αναγνωριστεί η γλώσσα το 1977, ότι οι προηγούμενοι είχαν αναγνωρίσει το Μακεδονία και έτσι και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να το δώσουμε. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, δεν ισχύει. Αυτά τα πράγματα είναι, νομίζω είναι ότι είναι λίγο, είναι επικίνδυνα, είναι γιατί λίγο για ηθαγενείς. Εγώ τις τελευταίες μέρες, Λίνα Κλήτου, είμαι αντιμέτωπος με ένα τρελό. Εγώ είμαι διαπιστευμένος στο Υπουργείο Εξωτερικών του 2001. Με ένα τρελό φαινόμενο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό πράγμα. Το οποίο όσο και ανέφερε, όσο έχουμε ξαφνικά αλληλογραφίες του παρελθόντος από υπηρεσιακούς παράγοντες να γίνονται φεύγοντες. Να στηριχθεί ένα αφήγημα που ακριβώς πρέπει οπωσδήποτε. Ναι, και να καταλήγουν στο φιλοκυβερνητικό να τύπο. Να υπάρξει μια υποχώρηση, ναι, στο θέμα όχι τόσο του ονόματος. Γιατί εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη ότι εδώ που φτάσαμε ενδεχομένως από τις τρεις λύσεις που είναι υπό την αιγίδα του Μάθιου Νίμιτς, άρα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ίσως είναι από τις ελάχιστα, εν πάση περιπτώσει, ικανές να σταθούν. Αλλά αυτό που ακολουθεί, οι μαύρες τρύπες και οι γκρίζες ζώνες, νομίζω ότι δημιουργούν το μείζον ζήτημα για το επέκεινα. Και μία τελευταία επισήμανση, για να γιατί είσαστε μετά και στο εσωτερικό, είσαστε και πολιτικό δύο πολύ έμπειροι. Σκηνικό. Μου λένε για τρύπες και ότι λύσαμε ένα μείζον πρόβλημα κτλ. Και ότι η Ελλάδα συμβάλλει έτσι στην ισορροπία στα Δυτικά Βαλκάνια. Γίνονταν διαρροές από κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, ότι είχαμε πιέσεις από τους Αμερικανούς δήθεν, γιατί δεν πρέπει τα Σκόπια, λέει, να πέσουν στην αγκαλιά της Ρωσίας και να μην πατήσει πόδι και ο Ρωσικός παράγοντας, ασχέτως του ο Σκοτζιάς πάει αύριο στη Μόσχα. Αλλά αυτό, ας πούμε, ότι είναι μια λεπτομέρεια. Να πούμε εδώ πέρα. Εξωτερικών είναι, θα πρέπει να έχει. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τι να κάνει και ο άνθρωπος, δυσκολεύεται, αλλά πάει στη Μόσχα. Εντάξει, εδώ, μην φτάνουμε και στο άλλο. Εδώ έχουμε και το Κωσυφοπαίδιο. Και υπενθυμίζω ότι το Κωσυφοπαίδιο δεν το έχουν αναγνωρίσει η Ελλάδα, η Κύπρος, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Ισπανία, παρακαλώ, για λόγους μείζονος εθνικής σημασίας που άπτονται με μειονοτικά θέματα. Και ερχόμαστε εδώ πέρα τώρα, γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα προλίγου, φορτίζουμε ένα αφήγημα για να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο, εντάξει, δεν ήταν δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να αιτιολογηθούν πολλά. Βάλε μια ανωτελεία, Γιάννη, να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και να σχολιάσουμε μετά. Και... πάμε να ακούσουμε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Νομίζω ότι σε μέχρι λίγο... Εν τω μεταξύ... Λοιπόν, για λέγε Γιάννη, γιατί έχουμε τεχνικά προβλήματα. Ναι, θέλω να πω ότι το ζήτημα είναι ίσως το σοβαρότερο ζήτημα που καλείται να λύσει η χώρα μαζί με το Κυπριακό, έτσι, από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε με πολύ ψυχραιμία και να σταθμίσουμε και να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Και ξέρετε, στα εθνικά ζητήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο λογικά και να νομίζει κάποιος ότι μιλάει, να πει σε έναν άλλον άνθρωπο για το δίκιο των λεγόμενων του. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν προσπαθώ να πείσω κανένα, δεν θέλω να πείσω κανένα. Μα εδώ ανταλλαγή απόψεων, ναι, γίνεται. Το μόνο που θέλω να πω είναι... Δεν πιθαναγκάζουμε ναι, κανένα, το μόνο που θέλω έτσι, να πω Θεού. Είναι ότι δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι δυστυχώς μετά το σπάσιμο της Νέας Γκοσλαβίας η Μακεδονία, η Βόρεια, πώς θα λέγεται, Σεβέρνα, North, τώρα, στο εξωτερικό σε 140 χώρες είχε επικρατήσει να λέγεται Μακεδονία. Νίκο, αυτό δεν το γλιτώσαμε, ούτε θα το γλιτώναμε τώρα. Και στα ίδια να μέναμε στο πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κάποιοι θα την έλεγαν Μακεδονία και οι ίδιοι
οι άνθρωποι εκεί θα έβγαιναν έξω μόνο με το Μακεδονία, ένα θέμα το οποίο τώρα το λύνουμε, δεν θα υπάρχει πουθενά το όνομα Μακεδονία, ούτε στον ΟΗΕ, ούτε θα αποχωρούμε από τα γήπεδα. Το λύνουμε, όμως, Γιάννη. Το λύνουμε. Το λύνουμε. Το όνομα το Μακεδονία σκέτο, το λύνουμε. Ή ουσιαστικά επισφραγίζουμε τις αλυτρωτικές βλέψεις. Όχι, δεν τις επισφραγίζεις. Όχι, δεν επισφραγίζεις. Απλώς έχεις δώσει, και αυτή είναι αλήθεια, να μην την κρύψουμε, πολύ παραπάνω από ό,τι έλεγες ότι θα δώσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι μια συμφωνία πολύ δύσκολη. Είναι μια συμφωνία δύσκολη και για τις δύο χώρες. Μην το αγνοείτε αυτό. Αυτοί παίρνουν ό,τι θέλουν. Γιατί είναι δύσκολοι αυτοί. Δεν παίρνουν ό,τι θέλουν καθόλου. Δεν παίρνουν το Μακεδονία. Παίρνουν το όνομα. Κοίταξε, Δίνα, να είμαστε δίκαιοι. Παίρνουν την άγουσα για εκεί που θέλουν. Παίρνουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία παντού. Και μάλιστα για να παίρνουν όμως μακεδονική εθνότητα γλώσσα. Που είναι, αν θες, η ασπιρίνη. Η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν στο εσωτερικό. Ασπιρίνες παίρνουν. Εγώ λοιπόν σε ρωτώ. Εμείς τι παίρνουμε. Εμείς για να συνενέσουμε τι παίρνουμε. Δεν μας έχει περιγράψει σπουδενή η κυβέρνηση. Σου είπα, στο περιγράφω κατά δική μου εκτίμηση και όχι τη κυβέρνηση, δεν θα γίνω ούτε συνήγορο ούτε υπερασπιστή. Ναι, αλλά φαίνεται με χοντροκέφαλο εγώ, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι θα πει η κυβέρνηση. Με ενδιαφέρει η δική μου η άποψη, η οποία νομίζω ότι είναι μια άποψη για μένα ισορροπημένη, για άλλον λάθος. Δεν επιμένω σε αυτό. Όχι, εγώ προσπαθώ λοιπόν, να καταλάβω τι κερδίζει η ελληνική πλευρά ότι αυτή, και δεν μπορώ. Αυτό το κράτος δεν θα λέγεται πουθενά στον κόσμο πια Μακεδονία, όπως λέγεται σήμερα στις 140 χώρες. Σε όλα τα κράτη, παντού, σε όλα τα επίσημα φόρα θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και δεν θα λέγεται Μακεδονία. Ότι εμείς, συγγνώμη, να τελειώσω μόνο μισό λεπτάκι. Άφησέ με να τελειώσω. Όχι, δεν θα είναι Μακεδονία, θα είναι Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι Βόρεια Ιρλανδία, όπως είναι Βόρεια Κορέα, όπως είναι πολλά Βόρεια. Έτσι, θα είναι Βόρεια Μακεδονία παντού. Αυτό είναι το συνταγματικό του όνομα και το όνομα που δέχονται να έχουν έργα όμνες, γιατί μόνο στο όνομα πετύχαμε έργα όμνες, σε τίποτα άλλο. Έτσι, στα άλλα δεν το πετύχαμε το έργα όμνες. Αυτό θα πω. Στο όνομα το πετυχαίνουμε το έργα όμνες. Έχουμε δηλαδή αυτό το θετικό. Ένα ακόμη θετικό είναι το γεγονός ότι αυτοί σύρονται σε αλλαγή του συντάγματός τους και όχι εμείς. Και άντε να πείσεις ένα λαό φανατισμένο ότι πρέπει να συρθεί. Φαντάζεστε να μας λέγανε σε εμάς θα αλλάξετε το σύνταγμά σας για να μπείτε κάπου. Κάνει και αυτό το κράτος κάποιες υποχωρήσεις και βεβαίως έχεις και ήττες. Ήττες, εγώ τις είπα. Ναι, μακεδονική υπηκότητα. Ναι, μακεδονική γλώσσα. Όλα αυτά είναι ήττες ελληνικές. Αλλά μην λέμε ότι τα δώσαμε όλα. Δεν τα δώσαμε όλα. Δώσαμε περισσότερα από όσα έπρεπε. Ναι. Αυτό να το δεχτώ. Για ποιο λόγο? Με τι αντάλλαγμα. Αυτοί ξέρουμε τι ανταλλάσσουν. Εμείς τι ανταλλάσσουμε. Η παγκόσμια διπλωματία είναι πάρα πολύ ψηλά γράμματα και για μένα, ενδεχομένως και για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι, αλλά αυτοί παίρνουν αντισπράγμαση κάτι. Ναι. Εμείς πετυχαίνουμε. Πρώτα απ' όλα δεν θα μείνουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε Βόρεια Κορέα. Είδες και η Βόρεια Κορέα σήμερα το φιλιό του ανατράπη. Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν διαφωνώ. Όπως και που είπε ο Νίκος, πολύ καλά κάνει και πάει ο κότσια στη Ρωσία. Δεν θα σηκώσουμε τώρα αντικομουνιστικό που δεν είναι οι άνθρωποι. Λάβαρο ή ένα λαό θα τον αποκλείουμε από τις διπλωματικές μας επαφές. Εμείς κερδίζουμε ότι δείχνουμε πάρα πολύ καλή διάθεση σε μια περιοχή πραγματικά ταλαιπωρημένη. Πραγματικά η Ελλάδα φαίνεται έτσι. Μα το λένε και οι ξένοι. Τι να σου πούν οι ξένοι. Οι ξένοι θέλουν να υποστηρίξουν 1,5 εκατομμύριο Σκοπιανούς και δεν θέλουν τα 12 εκατομμύρια τους Έλληνες. Παρακαλώ, όχι κανένα σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έκανε αφού περιφρόνησε τον ελληνικό λαό και τις ευαισθησίες του. Και αφού αγνώρισε προκλητικά, σύσσωμη την αντιπολίτευση και την Ελληνική Βουλή. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία πολιτική νομοποίηση. Να δεσμεύσει τη χώρα υπογράφοντας μια συμφωνία η οποία δεν έχει τη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησής του. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία και συνιστά προσβολή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Θα ενημερώσω άμεσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεσμικό εγγυητή του πολιτεύματος, για αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη. Για την ουσία της συμφωνίας και με βάση αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε και ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, έχω να πω μόνο τούτο. Αποδοχή της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας συνιστούν μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση. Η λύση που συμφωνήθηκε είναι μια κακή συμφωνία. Έρχεται σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ελλήνων. Αυτό κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται.
ή ακόμα χειρότερα δεν τους ενδιαφέρει να το αντιληφθούν. Είναι οι ίδιοι προς το παρελθόν, δεν είχαν καμία αντίρρηση να ονομάζεται γειτονική χώρα Μακεδονία σκέτο. Επιπλέον, μια κακή συμφωνία προσφέρει έδαφος σε περιθωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε κάλπικο εθνικισμό. Κάτι που δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Αρκετές πληγές πρέπει να επουλώσουμε ως χώρα. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε άλλη μία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Δική μου προτεραιότητα είναι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στη διαφύλαξη της ενότητας του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω, δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Το πρόβλημα των Σκοπίων δεν μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα της Ελλάδος. Καλώ τον κύριο Τσίπρα να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, να το σχολιάζουμε και τις επόμενες μέρες. Νίκο, λυπάμαι, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Το δελτίο μας στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Πάτη Σπηλιωτοπούλου. Στη συνέχεια, εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Συνέχεια στο ζήτημα και στην ανάλυση των εξελίξεων. Καλό σας βράδυ.